Εχθές στην Τρίπολη πραγματοποιήθηκε η συνάντηση με τον Περιφερειάρχη τον Πέτρο Τατούλη και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας του ΣΕΓΑΣ, την Ομοσπονδία του Κλασικού Αθλητισμού. Πραγματοποιήθηκε μία συνάντηση και εκπροσωπώντας το Δήμο στην Τρίπολη για την εξασφάλιση μεγάλων διοργανώσεων στο Δήμο Λειτουργικού Αγίων Θοδώρων με την καινούργια αγωνιστική χρονιά 13-14. Το κλίμα ήταν και από τους τρεις αυτούς φορείς πάρα πολύ θετικό προς τη συνεργασία της Ομοσπονδίας με την Περιφέρεια Πολυπονήσου και τον κύριο Περιφερειάρχη αλλά και με το Δήμο Λειτουργικού Αγίων Θοδώρων για την διασφάλιση μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων όπως είναι ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα και ένα Grand Prix. Σίγουρα χωρίς την σημαντική βοήθεια της Περιφέρειας δεν θα μπορεί να συνεχίσει και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάμε να υπάρχει αυτή η βοήθεια από την Περιφέρεια έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν αυτές οι μεγάλες διοργανώσεις. Παίρνουμε τις πρωτοβουλίες πλέον ως Δήμος και κάνουμε συναντήσεις με όλες τις ομοσπονδίες πριν ξεκινήσουν τα αθλητικά καλεντάρια από τον Οκτώβριο-Νοέμβρη. Έτσι λοιπόν και πραγματοποιήθηκε αυτή η πρώτη συνάντηση με την συγκεκριμένη ομοσπονδία και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε με όσες περισσότερες ομοσπονδίες, αθλητικές ομοσπονδίες γίνεται, συναντήσεις έτσι ώστε να τους κάνουμε γνωστό το ενδιαφέρον του Δήμου μας για την διοργάνωση αγώνων αλλά και βέβαια και προετοιμασιών των εθνικών ομάδων όλων των κατηγοριών. Ήδη έχει γίνει παρουσίαση σε μορφή PowerPoint σε όλες τις ομοσπονδίες η παρουσίαση των αθλητικών εγκαταστάσεων όλου του διευρυμένου Δήμου αλλά και βέβαια όλος ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός που μας έχει ζητηθεί για να φιλοξενούνται αθλητές, προπονητές, συνοδοί όλων των ομοσπονδιών. Θεωρώ ότι εμείς πρέπει να παίρνουμε πλέον τις πρωτοβουλίες για να φέρουμε αυτές τις αθλητικές διοργανώσεις στο Δήμο μας και βέβαια επειδή όπως είπα και πριν είναι δύσκολη καιρή έχουμε δίπλα μας την Περιφέρεια Πελοποννήσου που όπου τη χρειαστούμε μας δίνει το χέρι βοηθείας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν και δημοσίως και τον κύριο Περιφερειάρχη αλλά και τον κύριο Παναγόπουλο που από την πρώτη στιγμή μας δέχτηκαν και υπήρχε μια διεξοδική συζήτηση μαζί με και με άλλα μέλη της Ομοσπονδίας του ΣΕΓΑΣ εχθές στην Τρίπολη για την διοργάνωση το επόμενο καλοκαίρι δύο πολύ μεγάλων αγώνων. Να φανταστείτε ότι ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα της συγκεκριμένης κατηγορίας και της συγκεκριμένης ομοσπονδίας μπορεί να έχει και επισκεψιμότητα για 4 ημέρες πάνω από 5.000 άτομα. Έστω και αυτές οι μικρές σταγόνες αισιοδοξίας μας δίνουν έστω και ψυχολογικά την αντίδραση έτσι ώστε να ξεκινήσουμε και να προχωρήσουμε ακόμα πιο δυνατά και γι' αυτό ευελπιστούμε και τα επόμενα ραντεβού μας με τις επόμενες ομοσπονδίες να είναι θετικά.